Ο Μάνος μου είπε να κάνω τη σούμα και φαντάστηκα ότι ήταν αναφορά στο Leibniz και στον απειρεστικό λογισμό και λέω βρήκε μαθηματικό. Το καλό με τη σούμα είναι ότι όταν προσθέτεις μηδενικά δεν πειράζει. Ενώ άμα ήταν πολλαπλασιασμό θα είχαμε ένα πρόβλημα. Άρα εδώ αυτό που θα ήθελα να σας πω ή μάλλον να επεξηγήσω σε σχέση με αυτά που έχουν υποθεί και αυτά που μας έχουν διδάσκει οι άνθρωποι που μίλησαν είναι μερικά νοητικά σχήματα. Άρα θυμάστε ότι αρχίσαμε με τον Κολοσσό. Έχει ενδιαφέρον σαν παράδοξο ένα μικρό νησί να θέλει ένα μεγάλο Κολοσσό. Αλλά ευτυχώς και άλλοι το είπαν ότι στην πραγματικότητα κάτι που είναι μικρό, αν έχει μεγάλο ιστορικό βάθος, μπορεί αυτό να φαίνεται από τον Κολοσσό και να αποτελεί και ένα από τα θαύματα της ανθρωπότητας, γιατί έγινε και μπορεί να γίνει. Μπορεί για εσάς προς το παρόν να φαίνεται να είναι θαύμα να γίνει, αλλά ούτως ή άλλως θα είναι θαύμα και μετά. Άρα προετοιμαστείτε. Το άλλο, επειδή μερικοί από τους αναλυτές που είχαμε ανέλησαν και την ψυχολογία του Έλληνα, συνεχίζω με τον Κολοσσό. Αν μερικοί από εσάς δεν πιστεύουν στον Κολοσσό, στη Ρόδο, μπορεί να γίνει αλλού. Και αυτό που είναι σίγουρα που πιστεύετε είναι ότι άμα γίνει αλλού θα τσατιστείτε. Άρα βοηθήστε να γίνει εδώ, γιατί καλή περιοχή, το λέει και ιστορικά. Όσο αφορά την ευγνωμοσύνη, το ακούσαμε, μια πολύ ωραία ανάλυση. Θα επιμείνω σε μερικές έννοιες πάνω σε αυτή την ανάλυση. Άρα δεν είναι ανάγκη να μας λένε ότι, ας πούμε, είναι επιστημονική απόδειξη αυτό που έχουν υποθεί. Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε είναι ότι η χαρά παράγει και μεταχαρά. Άρα η μεταχαρά τι είναι? Είναι αυτός που είναι χαρούμενος για την χαρά που παρέχει. Άρα στην αρχή φαίνεται λίγο έντεχνο και εμείς το κοιτάζουμε πρώτα πιο λαϊκά. Άρα λέμε, εγώ θέλω να είμαι χαρούμενος, δηλαδή δεν με νοιάζει για τους άλλους. Και αυτό έχει μικρή διάρκεια. Ενώ η μεταχαρά έχει μεγάλη διάρκεια. Και επιπλέον πολλαπλασιάζεται. Άρα με τη μεταχαρά έχουμε ένα άλλο όφελος και εξηγείται μετά το αποτέλεσμα που έχουμε με την ευγνωμοσύνη, είναι ότι η μεταχαρά μας δυναμώνει, ενώ η χαρά φθήρεται. Δηλαδή είμαστε χαρούμενοι, αλλά μετά, άμα σας πω για πόσα λεπτά συνεχόμενα, θα δείτε ότι δεν θα πείτε ποτέ για ώρες. Άρα, αυτό με την ευγνωμοσύνη είναι όντως πολύ θετικό. Το έχουμε δει και στις ρομποτικές προσεγγίσεις. Είχαμε παρατηρήσει ότι άμα βάζουμε αλτρουισμό στο ρομπότ, και είναι πολλά, και βάζαμε και μερικά που ήταν επιθετικά. Στην αρχή λέγαμε, και τώρα αφιέρωμα στον χώρο της πολιτικής, λέγαμε, ας πούμε, ότι άμα βάλουμε μερικά επιθετικά, θα τα φάνε όλα. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι είναι τα ρομπότ που είναι αλτρουιστές που απομονώνουν τα επιθετικά. Και τα επιθετικά τα βάζουν μαζί, μόνα τους. Και μετά τα επιθετικά κάνουν τη δουλειά τους και εξοντώνουν τη μόνη τους. Άρα το λέω και για την κυρία που ασχολήθηκε με τους γιατρούς της καρδιάς και μας έδωσε μεγάλη χαρά. Είναι αυτό που κάνουμε μερικές φορές και με τα κουνούπια. Μερικές φορές τα κουνούπια τα βάζουμε απλώς σε ένα χώρο μόνα τους. Και τα λέμε ζήστε εκεί, αλλά εμείς από την άλλη πλευρά. Άρα αυτό φτάνει, παρόλο που δεν το πιστεύω. Η ιδέα, τώρα όσο αφορά το διάστημα, θα επανέλθω μετά στους γιατρούς της καρδιάς, μερικοί από εσάς το παρεξήγησαν πάνω κάτω, λένε, ας πούμε, αν τα λεφτά είναι όλα πάνω, γιατί δεν κατεβαίνουν. Ενώ ο Άινστάιν με τη βαρύτητα προβλέπει θα κατεβούν. Απλώς, επειδή αυτοί έχουν διαστημικές γνώσεις, τα κάνουν να περιστρέφονται γρήγορα τα λεφτά και έτσι δεν πέφτουν. Εντάξει. Άρα, γι' αυτό είναι πολλά που βρίσκονται στο σταθμό. Απλώς αυτό που δεν πιάσαμε σαν ιδέα είναι ότι άμα δεν έχουμε το διάστημα σαν στόχο, δεν θα καλυτερεύσουμε στη γη.
Άρα ο ένας Ρώσος θεωρητικός έλεγε για την ανθρωπότητα, όλοι γεννιούνται σε μία κούνια. Άρα δεν μένουν μες στην κούνια. Άρα για το διάστημα αυτό που γίνεται είναι ότι πάμε προς τα έξω, γίνονται τεράστιες έρευνες και αυτές οι έρευνες ξανακατεβαίνουν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Όταν χρησιμοποιούμε, ας πούμε, δέλτα, πάω σιγά σιγά στο Πεύκο για να μπορώ να κατεβάσω μέσω ντρόν. Άρα όταν χρησιμοποιούμε το δέλτα, εντάξει, πετάμε. Όλοι εμάς πιστεύουμε ότι κάποιος διάβασε Λεωνάρντο Νταβίντσι, το προσάρμοσε και το έβαλε εκεί πέρα. Καμία σχέση. Στην πραγματικότητα φέραμε τα πρώτα διαστημόπλια και θέλαμε να βάλουμε φτερό δέλτα από πάνω για να ξανακατεβαίνουν. Άσχετο. Δεν πιάνει. Και μετά είπαν, μήπως πιάνει στη γη. Και γι' αυτό το έκαναν. Αυτό είναι το serendipity. Η ικανότητα να βρίσκεις αυτό που δεν ψάχνεις. Αυτό, επειδή μιλήσαμε πολύ για τους Έλληνες και οι Έλληνες έχουν πάνω τη χιούμορ, ακόμα και όταν το κάνω αυτό, έχουν χιούμορ, γιατί λένε, όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του Θεού, αλλά οι Έλληνες είναι πιο Έλληνες. Και έχουν δίκιο. Απλώς είναι αυτό, είναι πιο Έλληνες. Δηλαδή, όταν εγώ ακούω τους Ιταλούς να λένε ότι Ιταλοί, ρε παιδιά, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά ακούς τους Αιγύπτιους, Φαραώ, τι να τους πεις, ότι έχουμε κι εμείς. Θέλω να πω, όταν τους εξηγούμε ότι ουσιαστικά είμαστε όλοι άνθρωποι του Θεού, αλλά απλώς είναι μερικοί που είναι λίγο πιο πάνω, οι υποφαινόμενοι βέβαια, μοιάζει λίγο με τους πολιτικούς, οι οποίοι εκλέγονται δημοκρατικά, αλλά μετά λένε, πρόσεξε, είμαι εκλεγμένος. Που εσύ... δεν τελείωσα σε αυτό το τομέα, μη χειροκροτάτε. Φταίει ο Μάνος. Το να βάλει στρατηγιστή μετά το πολιτικό είναι λάθος πολιτικό. Άρα, λέω λοιπόν, γιατί άκουσα και καλά, μην νομίζετε ότι το κάνω, γιατί το κάνουμε χιούμορ, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Άρα, λέω λοιπόν ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία, να νιώθουμε όντως ότι παράγουμε κάτι. Είναι καλό να νιώθουμε ότι είναι Έλληνες, είναι καλό βέβαια να μην καίμε και τις σημαίες. Παρεμπιπτόντως τώρα μια σπόντα σε αυτούς που αναζητούν μότο των Ελλήνων, φαίνεται. Οι λωρίδες, ρε παιδί μου. Ελευθερία ή θάνατος. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είναι ένα μότο, γιατί βέβαια η ερώτηση ήταν ύπουλη, είπε αν έχουμε μότο, στην πραγματικότητα έχουμε, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να το ακολουθούμε, γιατί είμαστε στη δημοκρατία. Άρα λέμε λοιπόν, ας πούμε, ότι ελεύθεροι ή νεκροί. Σιγά σιγά το κάναμε, ας πούμε, ελεύθεροι ή δημόσιοι πάλι. Μετά ο άλλος σου λέει, γιατί μας έχουμε και Χατζη Χρήστου στους Έλληνες, ελεύθερος ή νεκρός, νεκρός πριτς. Άρα μετά σου λέει πώς θα βρω έναν τρόπο να παραμείνω ελεύθερος χωρίς να είμαι νεκρός. Εκεί πέρα έχουμε λοιπόν διάφορες τακτικές, στρατηγική, άμυνα και έχουμε και ραγιαδισμό. Εντάξει, κάποιος θα βρει να τρυπωθεί ο άλλος και μετά ξαναβγαίνει και εγώ ήμουν ήρωες, ρε παιδιά, γιατί. Ωραία. Άρα, μερικές φορές πάνω τα αναρωτιέμαι, ξέρετε, όταν υπάρχουν πολλοί που λένε ότι είναι ήρωες, να ξέρετε, να θυμάστε, τώρα το λέει ο μαθηματικός, οι ήρωες είναι λίγοι. Και σπάνιοι ήρωες. Άρα, άμα είμαστε πάρα πολλοί, είναι ότι δεν λέμε για την ίδια αξία. Ωραία. Δηλαδή, είναι σαν να λέτε, ας πούμε, είμαστε πολλοί της μειοψηφίας. Αυτό το κατάφεραν οι Έλληνες. Διότι, πρέπει να φανταστείτε, είμαστε τρεις κουκούκους όλο τον πλανήτη και καταφέραμε να κάνουμε εκλογές. Γιατί λέμε ποιος είναι ο κούκος. Ο Χριστός τα απλοποίησε, έβαλε 12 και έναν κούκο και σου λέει εντάξει, δεν ψηφίζουμε εμείς, το βλέπετε, το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λέγαμε τους γιατρούς της καρδίας. Μάλλον είσαι εντάξει, ε.
Για τους γιατρούς της καρδιάς είναι πάρα πολύ σημαντικό δύο πράγματα. Δεν μας έδειξε όλα αυτά που κάνουν. Μας έδειξε μόνο την επιφάνεια, γιατί επειδή μιλάει και από καρδιάς, ξέρει ότι το μυαλό μας δεν αντέχει αυτό που κάνουμε στην καρδιά. Είναι δύσκολο, είναι σκληρό, εντάξει. Και αυτό το σκληρό, από σεμνότητα, δεν το έδειξε, αλλά μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτό, γιατί αλλιώς αυτό μοιάζει λίγο σαν διαφημιστικό και είναι μερικοί από εσάς που θα λέγανε, ας πούμε, τι κάνουν πραγματικά, και είναι ακριβώς αυτό που είπε αυτή η κυρία, το λέω κυρία με την καλή έννοια, κυρία, ότι είπε, οι άλλοι που ήθελαν να δουν και να ελέγξουν τι κάνουμε, δύο μέρες. Εντάξει, άρα ελέγχουν και 48 ώρες. Μετά καταραίουν και μετά τους συμμαζεύουν, φαντάζομαι, έχουν τσιμπηθεί από τα κουνούπια που έχουν έρθει από το διάστημα. Άρα, αυτό έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ένα πράγμα. Η συλλογικότητα και η ομαδικότητα για την οποία ακούσαμε. Άρα, σίγουρα μερικοί από εσάς λένε, τα ξέρουν. Άρα, θα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι όντως τα ξέρουμε, αλλά μερικές φορές δεν είμαστε και τόσο σίγουροι. Άρα, επειδή μιλήσαμε και για την έννοια της ελευθερίας της δημοκρατίας, άρα θυμάστε, στην αρχαία Περσία δεν είχαν δημοκρατία και γι' αυτό είχαν αθάνατους. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε μια πραγματική δημοκρατία, θα λέγαμε πιο πολύ μια πολύ επιλεκτή αριστεία με έναν τρόπο παράξενο, αλλά τελικά εμείς είχαμε μόνο θνητούς. Άρα, σας υπενθυμίζω απλώς ότι οι αρχαίοι Έλληνες έμαθαν στους αρχαίους Πέρσες πώς πεθαίνεις. Εντάξει, άρα σε διάφορες μάχες και ναυμαχίες, κανονικά εμείς θα ήμασταν. Άρα, δεν ξέρεις πώς έγινε, τσακ. Αυτό έγινε με έναν πολύ απλό τρόπο. Όταν πιστεύεις πραγματικά ότι είσαι αθάνατος, κάνεις βλακίες. Ναι. Κοιτάξτε τα παιδιά σας. Εντάξει, εφόσον δεν έχουν τον κίνδυνο, την αίσθηση του κινδύνου του θανάτου, κάνουν κάτι πηδάνο που να είναι, κάνουν αυτά, και θέλουν, μου, άμα ήξεραν τι κάνουν, ευτυχώς που δεν ξέρουν τι κάνουν, για να είναι παιδιά. Εμείς, οι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι μας έλεγαν ότι είστε πολύ νέοι και δεν έχετε άσπρα μαλλιά. Βλέπετε ότι είναι λάθος. Ασπρίσαμε κι εμείς σιγά σιγά, χάρη στον Σοκράτη και σε άλλους, και μάθαμε ουσιαστικά πώς να πεθαίνουμε μετά την παραγωγή έργου. Γιατί για να πεθάνουμε είναι εντάξει, παιδιά, δεν είναι πρόβλημα. Τα καταφέρνουμε όλοι στο τέλος. Φαίνεται δύσκολο, αλλά το έχουμε. Απλώς για να προλάβεις να παράγεις έργο πριν το θάνατο και να είναι για τους άλλους, εδώ έχει μια δυσκολία. Αυτό σιγά σιγά το καταλάβαμε με την έννοια της θυσίας. Άρα θα μου πείτε τώρα, γιατί υπάρχουν πολιτικοί που έχουν αυτοκαταστροφικές, λένε. Αλλά τέλος πάντων, εσύ μας είπες ότι ζουν το Σοκράτη, δεν είπες και τίποτα άλλο. Ο Σοκράτης βέβαια είναι αυτοκαταστροφικός, επειδή έχει και ο κόνιο, ελπίζω να μην δίνεις εσύ το κόνιο και τα λοιπά. Άρα, η έννοια της αλήθειας είναι πάρα πολύ σωστό, το ακούσαμε και αυτό. Σιγά σιγά όμως θα πιάσω πρώτα μαϊπεύκος. Είναι τρόπο τι να το λέω, να το πιάσω. Γιατί μας αρέσει όταν το βλέπουμε, διότι ουσιαστικά είναι αρχικά φαίνεται είναι μια μικρή αλήθεια. Δηλαδή τσατίζεσαι συνεχώς για πράγματα και λες αυτό είναι άσχημο, αυτό είναι άσχημο, αυτό είναι άσχημο. Επειδή ο Ροζ Ντέλι δεν μιλάει πολύ, θα πω εγώ κάτι που μου έχει πει. Μάλλον θα μετράει αυτός, γιατί αυτός παίζει συνήθως. Ροζ, είσαι εδώ ή είσαι ήδη? Είναι έξω. Ωραία. Καλύτερα. Ακόμα δεν θα το ακούει. Αλλά σε κάποια φάση πάει με τη γυναίκα του, δεν θα σας πω πού, αλλά τέλος πάντων είναι ελληνικός χώρος, και λέει η γυναίκα του, πω τι ωραίο εδώ. Αυτός λέει, παλιά ήταν ωραίο. Οκ. Άρα, εγώ σας το λέω συμπυκνωμένο, το είπε 5 φορές. Ενώ η γυναίκα του κάθε φορά είχε πει, τι ωραίο εδώ. Και μετά, από 5 φορές, να τους, για να μην λέμε και ψέματα, μετά από 5 φορές είναι η γυναίκα του που του είπε, παλιά ήσουν ωραίος. Άρα, καταλαβαίνετε το. Είναι αυτός που θα παίξει έξω και παίζουν και μαζί. Έχουμε εδώ ξάρια, παντού τώρα.
Οκ, okay, και όργανα. Άρα, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι έχουμε λίγο αυτό το σύνδρομο του τύπου παλιά ήταν καλύτερα. Παλιά ήταν καλύτερα. Άρα, να σας συνδέσω λίγο με το διάστημα. Είναι ένα καρτούν που βλέπετε έναν άνθρωπο προϊστορικό. Είναι ένας άνδρας που μιλάει στο γιο του. Εντάξει, μετά τον βλέπετε έναν της αρχαιότητας, μετά του μεσαίωνα, αναγέννησης και το τέλος βλέπετε δύο αστροναύτες. Στο όλο το καρτούν λένε το ίδιο. Στην εποχή μου τα πράγματα ήταν καλά. Το πιο αστείο βέβαια είναι ότι μετά τους αστροναύτες θα λένε το ίδιο. Άρα έχει σημασία πραγματικά να νιώθουμε ότι ζούμε μια εποχή που μπορούμε να παράγουμε κάτι. Αν δεν το νιώθουμε, δεν θα δώσουμε τίποτα στους άλλους. Δηλαδή, άμα δεν νιώθουμε ότι έχουμε πάρει μια σκυτάλη από κάποιον για να τη δώσουμε στον άλλον, μιλήσαμε τώρα και για τους νέους, ακούσαμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στους νέους και όχι μόνο με χρήματα, αλλά και με χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι μαζί μας, απλώς είναι ελάχιστα από εμάς που θεωρούν ότι είναι του χρόνου. Δηλαδή, οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο χρόνος είναι λεφτά. Αλλά μετά, ας πούμε, μαζεύουν τα λεφτά και προσπαθούν μετά να σπαταλήσουν χρόνο γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Άρα μετά, μετά τα χρήματα είναι πασατέμπο. Πρέπει να περιμένεις. Άρα εγώ λέω, αντί να βιάζεστε και μετά να πατάτε φρένο, μπορείς να πας πιο αργά για να παράγεις ένα έργο. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα, για να κάνω την τάση ότι κλείνω. Την τάση. Δηλαδή έχουμε και ομιλητές, το είδα εδώ, μ' άρεσε, κατάλαβα ότι είναι και δική μας, που οι οποίοι λένε θα κλείσουν. Επειδή λένε θα, νομίζουμε εμείς ότι θα κλείσουν. Αλλά λένε θα. Και δεν κλείνουν αμέσως. Άρα εγώ σας το λέω από την αρχή, δεν θα κλείσω αμέσως. Άρα... θα ήθελα για λίγο, να σκεφτείτε ότι είστε εδώ. Και παρακολουθείτε όλες αυτές τις διαλέξεις. Λοιπόν, το έχουν βάλει να μην μιλάει, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο. Παρεμπιπτόντως δεν έχει ξύφος, αυτό εδώ θα είναι για την εξέλιξη του Μάνου, που λέει ότι του χρόνου φαντάζομαι θα μου βάλει ξύφος, ειδικά άμα πάμε στον Άγιο Νικόλο. Λοιπόν, άρα, αυτός εδώ τι βλέπει. Βλέπει ανθρώπους νέους, βλέπει ανθρώπους που συνομιλούν, βλέπει ανθρώπους του πνεύματος, βλέπει ανθρώπους της καρδιάς και αυτό που νιώθει μέσα, γιατί είναι δύσκολο να νιώθετε σαν χιλιάνθρωπος, είναι ότι άξιζε να θυσιαστούμε για αυτούς πριν 500 χρόνια. Κάτι κάναμε. Και αυτό το κτίριο μέσα στο οποίο είμαστε, άρα εδώ παίρνει πόντος ο πολιτικός, γιατί αυτός έκανε την αναφορά, οι άλλοι έκαναν σαν να ήμασταν σε οποιοδήποτε αίθουσα, το λέω παρεμπιπτόντως, δεν το ακούσατε. Το γεγονός ότι είμαστε σε μία αίθουσα που έγιναν μάχες, αποτέλεσμα, θα σας το πω πιο ποδοσφαιρικά, Ρόδος 1-1. Okay. Μάλτα 1-0. Βιέννη 2-0. Απλώς το Μάλτα 1-0 προέρχεται από το Ρόδος 1-1. Και το Βιέννη 2-0 προέρχεται από τη Μάλτα 1-0. Ο αντίπαλος ήταν ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει. Και όσοι λένε αυτό ότι δεν υπάρχει, πρέπει να θυμόμαστε το εξής. Δεν είμαστε απλώς σε μια αίθουσα έτσι κανονική. Ελπίζω να βλέπετε τα πηγάδια φωτός. Αυτά τα φωτιστικά δεν μετράνε, ειδικά για τις κάμερες, εντάξει, αυτά είναι πιο πρόσφατα. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Αυτό είναι καταφύγιο και είναι φτιαγμένο για να αντέχει. Τα πηγάδια φωτός, νομίζετε ότι είναι πηγάδια φωτός, δεν είναι μόνο πηγάδια φωτός. Είναι ελαχιστοποίηση εισόδου οβίδων. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν είναι κλειστός ο χώρος και αυτά μπορούν να μπαίνουν εύκολα, τότε εδώ μέσα θα γίνει το γης Μαρία. Άρα, σας το δείχνω σαν παράδειγμα. Ας πούμε, όλοι είδατε αυτό το πράγμα. Σου κάνω και διαφήμιση. Λοιπόν, το είδατε όλοι αυτό. Από εδώ είναι εντάξει. Άρα να ξέρετε, επειδή εμείς εδώ έχουμε φιλότιμο,
Τα αρχίζουμε από πάνω. Αυτό εδώ δεν ανέβηκε. Κατέβηκε. Για να κατεβεί έπρεπε να βγούμε στο διάστημα. Και να ξαναθούμε από εδώ. Και να το πιάσουμε από πάνω. Να έχουμε βέβαια εδώ είχαμε Χιούστον. Το οποίο έλεγε πιο δεξιά, πιο αριστερά. Ξέρετε, εκεί πέρα ήταν οι αστροναύτες, ήταν ομαδικό το πλαίσιο. Απόλυτη ομαδικότητα, γιατί δεν ξέρετε τι κουβαλούσαμε. Και μετά αυτό κατεβαίνει. Τώρα εσείς τα βλέπετε εδώ, μου έμεινε να δίνετε μεγάλη σημασία. Αν ξέρετε πόσο παιδευτήκαμε για να φαίνεται φυσικό. Αυτό είναι, ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να μην καταλάβουν. Είναι, ξέρετε, όταν πηγαίνετε κομμωτήριο και πληρώνετε επανάκριβα για να φαίνεται ότι δεν είστε εξτενισμένοι. Ευτυχώς που δεν το λέτε στον άντρα σας, γιατί σου λέει, άμα είναι να μείνεις εκτενισμένος, το κάνω. Ο Πάνος το έχει λύσει το πρόβλημα. Άρα, αυτό εδώ, να ξέρετε, ότι άμα το αφήσετε να πέσει φυσικά, είναι φυσικά μη αισθητικό. Εμείς λοιπόν, οι άνθρωποι, είμαστε πάνω στη φύση και την αλλάζουμε λίγο για να έχει μια αισθητική. Αυτή η αισθητική είναι η ομορφιά. Και πολύ συχνά, θυμάστε τις αναφορές του Ντοστογεύσκη, λέει «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο», προς κανένας, μα κανένας δεν λέει ποιος θα σώσει την ομορφιά. Άρα, στην πραγματικότητα είναι η ανθρωπιά και η αλήθεια. Η αλήθεια είναι η μη λύθη. Εγώ θέλω απλώς να σας πω ότι το χαίρομαι πάρα πολύ, όχι μόνο που κάναμε το δρόμενο, όχι μόνο που ήρθα από την Ελλάδα για να κάνουν πράγματα, στα υπόγεια, δηλαδή εδώ μέσα έγινε το δρόμενο, όχι μόνο που ανεβήκαμε ένα επίπεδο και είχαμε αυτές τις συνομιλίες, δημοκρατικές, ελληνικές, γιατί όταν ο Μάνος σας είπε κάντε ό,τι θέλετε, είχαμε αμέσως θόρυβο, άρα εγώ κατάλαβα είμαστε Ελλάδα, γιατί όσους είχαν, νόμιζαν ότι ήμασταν αλλού, σε κάποιο άλλο διαστημόπλιο, και εκεί πέρα, να ξέρετε, σίγουρα θα έχουν φτιάξει φραπέλια μας. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλο αυτό μας ανεβάζει. Άρα, πηγαίνουμε στο παρελθόν που μας έρθει από πάνω. Ξαναπήγαμε κάτω. Ξαναανεβήκαμε. Και τώρα θα ανεβούμε και λίγο περισσότερο, γιατί θα είναι λίγο υπερυψωμένη η μουσική μας. Και αυτό που ήθελα να πω και στον μουσικό. Άρα, οι δύο ήταν οι μουσικοί. Ήταν αυτός που έλεγε ότι εμπιστεύεται απόλυτα τον άλλον, αλλά μετά του είπε ότι τον εμπιστεύεται, μετά έβγαλε το απόλυτα, μετά... Εγώ λέω φοβάμαι στο τέλος, αλλά λέει κάπου μόνο τον εμπιστεύουμε. Αλλά τουλάχιστον για ντουέτο τον εμπιστεύτηκε. Αν προσέξατε, έλεγε ωραία πράγματα, έλεγε ωραία πράγματα και μας άγγιξαν, φαντάζομαι μας άγγιξαν. Αλλά... μπορούμε να πούμε και ελληνικές βρυσιές, δηλαδή για να φαίνεται πιο ελληνικό, εντάξει. Αλλά πω ρε πούστη τι έγινε όταν τραγουδήσαμε. Καταλαβαίνετε. Και το ωραίο είναι ότι και αυτός καθοδηγούσε. Βέβαια είναι μερικοί από εσάς που φαινόταν ότι δεν το ξέραν αυτό. Άρα το λέω για την επόμενη φορά, για του χρόνου, όταν έχετε έναν διευθυντή ορχήστρας που κάνει αυτές τις κινήσεις, εννοεί ότι είναι σήμα, το οποίο πρέπει να μεταδοθεί και μετά να τραγουδάτε ανάλογα. Άρα, το ξέρω ότι στη Βιέννη το κάνουν πιο απλά και χειροκροτούν για τον Δούναβη, αλλά εδώ μπορούμε να το κάνουμε. Τι θέλω να σας πω με αυτό. Όταν βάζουμε λοιπόν το Χατζηλιά και το Θεοδωράκι και αυτά που μας είπαν και το φινάλε μετά βέβαια από καθοδήγηση αυθόρμητη του κοινού, μας αγγίζουν γιατί είναι θεμέλια. Και αυτοί λοιπόν οι εκτελεστές, είναι σημαντικό να τους αφήνουμε και λίγο σιωπή για να μπορούν να εκφραστούν και να τους ακούσουμε. Γιατί ξέρετε, όταν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, και αυτό το έλεγα και στην ομάδα μου και στη φάση της πολιορκίας, να ξέρετε ότι είχαμε πάντα μουσικούς. Γιατί για να έχεις καλό ηθικό και να αντιστέκεσαι και να θυσιάζεσαι, πρέπει κάποιος να σε χαροποιεί. Οι μουσικοί μας χαροποιούν εδώ και αιώνες. Και να ξέρετε, μερικοί από εσάς κάνουν μερικές δουλειές, τις οποίες νομίζουν ότι είναι καινοτόμες, σούπερ σπουδαίες, κλπ. Η μουσική λες μουσική, αλλά να ξέρετε, σε 500 χρόνια η μουσική θα είναι εδώ. Οι δουλειές σας μπορεί να είναι στην καλύτερη περίπτωση σε μερικά μουσεία που θα δείχνουν τα εργαλεία και θα εξηγούν, πινακίδα,
αυτό έκανε με αυτό το πράγμα. Και λες, Θεέ μου, εκεί θα καταλήσω, ναι, άρα γι' αυτό να προσέχετε λίγο τη μουσική, γιατί βλέπετε και τα όργανα με τα οποία παίζουν, είναι όργανα αιώνων, άρα εδώ ακούσαμε ήχους αιώνων, από κάτω είχαμε και άρπα, μέσα σε έναν χώρο ο οποίος είναι διαχρονικός και θα ήθελα, σε κάποια φάση θα τους βγάλουμε έξω, δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα, ξέρετε όπως, όχι ακόμα το κατάλαβα, ναι, γιατί θες να κάνεις το κουμπαρά και τα λοιπά. Ναι. Επειδή εγώ το εξετάζω σαν Έλληνες και λέω ευτυχώς που είναι 8 τα αλογάκια, γιατί άμα ήταν 8.000 πόσα θα μας ζητούσε. Άρα δεν ξέρω αν του χρόνου προβλέψει να είναι λιγότερα ή περισσότερα. Ενημέρωσε την περιφέρεια, εντάξει, και μην του στρέσαν τους άλλους, δεν σε έχουμε ανάγκη, μπορεί. Μπορεί. Άρα, λέω απλώς ότι όπως όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία, πολλοί από εμάς τι κάνουν, όταν μπαίνουν στην εκκλησία πάνε να ανάβουν το κερί, είναι, ξέρεις, κλασικό και το κάνουν και στα παιδιά. Λες, ό, το σηκώνεις βέβαια, γιατί ο Χριστός θέλει να το βλέψει κάποια φάση. Εγώ παρατήρησα το κάνω και στο αεροδρόμιο. Εντάξει. Λέει, δίνεται τα διαβατήρια και λέει, ο άλλος που είναι και εκεί πέρα ο πατέρας συνήθως το σηκώνει και αν έβαζαν κολυμπήθρα θα ήταν πιο καλό βέβαια γιατί αυτή την περίοδο ειδικά με αυτά τα χτυπήματα μέσα στην κολυμπήθρα είσαι καλύτερα. Όταν λοιπόν το σηκώνετε μετά από το κερί και μετά πηγαίνετε κατευθείαν στον Χριστό, εντάξει, μετά πάμε Παναγία, μετά πάμε στον Άγιο, τους άλλους πάνω κάτω κάνουμε ότι δεν φαίνονται. Βέβαια είναι τους άλλους που έχουμε βάλει με χορηγία του τάδε, εντάξει, γιατί τους άλλους τα βάλαμε. Αυτό να σας πω, αυτό μπορεί να φαίνεται εκφυλισμένο. Γιατί κάνουμε μόνο αυτό. Στην πραγματικότητα να θυμάστε ότι όταν χτυπούν μια εκκλησία, ανάποδα τώρα, πάνω ότι να κοιτάζετε τι κάνει η βαρβαρότητα για να ξέρετε τι πρέπει να κάνει η ανθρωπότητα. Άρα όταν μπαίνει η βαρβαρότητα σε μια εκκλησία, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι σταυρός φεύγει, καμπάνα φεύγει και ο Χριστός φεύγει. Άρα γι' αυτό εμείς κοιτάζουμε το σταυρό, γι' αυτό χτυπάμε την καμπάνα και γι' αυτό προσκυνούμε τον Χριστό. Οι άλλοι είναι βοηθοί. Άρα δεν το λέω με αυτή την έννοια, σας λέω απλώς ότι εδώ καθίσετε, μερικοί από εσάς απλώς μπήκαν. Θα ήθελα να θυμάστε ότι εδώ έχετε κανόνια τα οποία μπορεί να μην τα νιώθετε ότι σας προστατεύουν αλλά σας προστάτεψαν. Και όταν λοιπόν θα βγείτε, όταν θα το αποφασίσει ο Μάνος, κοιτάξτε και τα πηγάδια φωτός γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το ανακάλυψαν από ό,τι φαίνεται σε αυτούς που κάνουν τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα. Ελπίζω να μην μου κρατήσει κακία ο γείτονά σου στα 30 μέτρα. Θα πάω κατευθείαν στην NASA. Ήθελα απλώς να σας πω ένα πράγμα. Το 1961, επειδή υπήρχε αναφορά και στο Μάρξ, αλλά πρέπει να πούμε και σε αυτούς που το πίστεψαν. Αλλά ο Γκαγκάρι. Ναι, γιατί τώρα δεν ξέρουμε πού είναι. Άρα ο Γκαγκάρι, έχει κάνει όλες τις δοκιμασίες και μετά του μαθαίνουν οι μηχανικοί ότι δεν έχει παράθυρο. Και λέει, καλά, θα με στείλετε στο διάστημα, θα είμαι σε μια σφαίρα, έτσι, δεν σας λέω για τις τουαλέτες που υπάρχουν, και μου λέτε, δεν θα βλέπω τίποτα. Λέει, εγώ δεν παίρνω άμα δεν έχει παράθυρο. Ελπίζω να θυμάστε σε ποια περίοδο το έλεγε. Το γεγονός ότι δεν πήγε στο αρχιπέλαγος κατευθείαν, είναι ότι δεν είχαν άλλον κοσμοναύτη. Άρα του έκαναν παράθυρο. Άρα λέω λοιπόν, αν καταφέραμε να κάνουμε παράθυρο το 1961 έναν κοσμοναύτη, νομίζω ότι μετά το 2016 μπορούμε να κάνουμε αεροπλάνα που να έχουν παράθυρα. Άρα κατάλαβα ότι ο μιλητής ήταν μηχανικός, το απέδειξε. Αλλά εγώ σας υπενθυμίζω ότι όταν μπαίνω στο αεροπλάνο, το πρώτο πράγμα που παίρνω είναι ή Α, ή Foxtrot. Δηλαδή, οι δύο πλευρές που έχουν παράθυρα. Το να κάνω κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο στην εποχή του Λεωνάρντο Νταβίντσι και να με βάλετε χωρίς παράθυρο, μη μου το κάνεις. Είναι σαν να λέτε σε έναν Έλληνα να πας διακοπές, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις στους φίλους όταν επιστρέψεις. Δεν πήγε διακοπές. Δεν πήγε. Δεν μετράει. Άμα δεν το πεις στους άλλους. Ωραία. Ένα άλλο για να τελειώσω, επειδή μιλάμε εδώ για το δίκτυο 4G κλπ.
Ακούσαμε διάφορα πράγματα για τα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Να ξέρετε, για να μην κοροϊδευόμαστε. Μόνο τα νευρονικά δίκτυα είναι καλά. Τα άλλα είναι για τις επιτροπές κατασκοπίας, όπου εμείς τους δίνουμε τα δεδομένα μόνοι μας για να κάνουν λιγότερη δουλειά, ενώ τους πληρώνουμε με τον ίδιο τρόπο. Πόσο μάνακας περνάς. Πόσο. Άρα, σας το ξαναλέω, ωραία να κάνετε πράγματα, αλλά ανεβάστε τα απλώς στο διαδίκτυο και όχι στο φάτσα βιβλίο. Το διαδίκτυο είναι ανοιχτή δομή για όλους, είναι προσφορά στην ανθρωπότητα, είναι ανοιχτός κώδικας. Τα άλλα είναι τείχος. Και προσέξτε, ούτε τείχη, μόνο τείχος. Άρα η ανθρωπότητα προστατεύεται μόνο από τα τείχη και είναι μόνο η βαρβαρότητα που κάνει τείχος. Και γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι όταν πέφτει το τείχος. Βερολίνου, όλα αυτά. Άρα, λέω λοιπόν εδώ, αυτά όλα είναι φτιαγμένα για να μας προστατέψουν και εδώ έχετε πιστοποίηση, με βουλοκαίρι που λέει ο λόγος, ότι τα κατάφεραν. Και εδώ είμαστε εδώ, μετά το 47 ειδικά, εντελώς σε ελληνικό πλαίσιο, για να το απολαύσουμε. Ευχαριστώ και πάλι για τη σούμα που μου επέτρεψε να κάνω και βέβαια για το πολύ σύντομο λόγο που είχα. Χαίρομαι που θα το επιβραβεύσετε. Να είστε καλά.